ο ψηφιακός μετασχηματισμός μιας επιχείρησης και το πώς αυτό συμβαίνει με τη χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, τίθεται στην καρδιά του digital, για να μην σας έτσι βάλω μπροστά και μέσα στην τεχνολογία και κάνουμε και εμείς τους αρμόδιους, διότι θα βάλουμε 2-3 ερωτήματα, αλλά αρμόδιοι δεν είμαστε για να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το event, τι είναι αυτό το που θα παρουσιαστεί αύριο σε ξενοδοχείο εδώ στην Λευκωσία. Έχει να κάνει όμως με τις επιχειρήσεις. Και είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Νικολαίδης, διευθυντής πωλήσεων της PrimeTel. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Είπα να μην το διαβάσω αυτό εδώ για να. Γιατί δεν θα προκύψει και κάτι δηλαδή για μας. Άλλη μόνο, γι' αυτό ήρθα εξάλλου. Μάλιστα. Μας διευκολύνω. Λοιπόν, για πείτε μας το digital και οι επιχειρήσεις στην Κύπρο. Μάλιστα. Mm-hmm. Κοιτάξτε να σας πω λίγο. Ακούμε όλοι μας σίγουρα λίγο πολύ λέξεις, είναι hot λέξεις αυτή την περίοδο. Cloud, Internet of Things, ψηφιακές επιχειρήσεις, τεχνολογία. Αυτά δεν είναι μέλλον, είναι παρόν. Έχουν έρθει ήδη. Mm-hmm. Τα προσφέρουμε δηλαδή σε επιχειρήσεις. Είναι στην ουσία όλα τα σύγχρονα εργαλεία που δίνει η ψηφιακή τεχνολογία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μια επιχείρηση για να βελτιώσει την παραγωγικότητά της, την αποδοτικότητά της, mm-hmm. γενικά να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά. Επιχειρήσεις πλέον. Μιλάμε για τις πιο μικρές έως τις μεγαλύτερες. Δεν υπάρχει ότι είναι για μεγάλες επιχειρήσεις αυτό ή για πολύ μεγάλες. Πλέον η τεχνολογία και η ψηφιακή μεταμόρφωση αφορά όλους. Mm-hmm. Μικρούς και μεγάλους. Άρα, αύριο τι θα παρουσιάσετε εκεί και θα παρουσιαστούν και στοιχεία από τις επιχειρήσεις, να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται, έχετε κάνει έρευνα. Αυτά οι δείκτες για το πού βρίσκονται οι επιχειρήσεις είναι άλλη ξεχωριστή δουλειά, δεν είναι ακριβώς η δική μας. Mm. Η δική μας δουλειά είναι να προσπαθούμε να βελτιώνουμε αυτούς τους δείκτες, όχι να τους παρουσιάζουμε. Μπράβο. Όμως θα παρουσιάσετε για να βελτιωθούν αυτοί οι δείκτες. Αύριο θα παρουσιάσουμε την πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η PrimeTel σε συνεργασία με συνεργάτες της. Mm. Από διεθνείς συνεργάτες της από το εξωτερικό, πολύ μεγάλες εταιρείες, και θα παρουσιάσουμε λύσεις εύκολες και προσιτές για όλων των ειδών της επιχειρήσης μέσα από αυτό το event που θα γίνει αύριο το πρωί στις 8.30 ώρα που ξεκινάει. Και στόχος είναι να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Φυσικά, πιο ανταγωνιστικές και θα έλεγα μάλιστα να επιβιώσουν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Δεν είναι πλέον. Να μην ακούγονται αυτά όλα περίεργα και ότι μιλάμε για 10 χρόνια μετά και για 20. Μιλάμε ότι σήμερα, ας πούμε, μια μικρή επιχείρηση θα μπορεί να δει το fax στο κινητό του, να του έρθει σαν email στο κινητό του. Δηλαδή ένα fax στο email. Αυτό το πράγμα ακόμα είναι μια ψηφιακή μεταμόρφωση μιας μικρής επιχείρησης που πουλάει, ας πούμε, είδη δώρων. Δεν μιλάμε μόνο για τεράστιους οργανισμούς, μιλάμε για όλους μας. Είναι απαραίτητα. Τώρα, εγώ να σας πω την αλήθεια, προτιμώ να κρατώ το γραπτό μπροστά μου για το διαβάζω. Νιώθω περισσότερη σιγουριά και αυτό το κάνω και το βλέπουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Και εμείς τακτυπώνουμε αυτά τα πράγματα που θέλουμε, τακτυπώνουμε. Δεν τα σταματήσαμε. Απλά την ώρα που οδηγάτε, βρίσκεστε κάπου on the road, ας πούμε. Είναι καλό να μπορείτε να δείτε ένα φάξ στο κινητό σας. Ένα παράδειγμα έφερα. Καθοδόν. Με το τιμόνι στο χέρι, όχι. Τέλος πάντων. Σταματημένη στο πάρκινγκ. Θέλω να μας δώσετε κάτι επιπρόσθετο. Δηλαδή, πέραν θα παρουσιαστούν γραφικά, γραφικές παραστάσεις, θα γίνει συζήτηση με τον κόσμο που θα έρθουν εκεί, να έχουν απορίες, να τους δώσετε απαντήσεις, να τους βάλετε μέσα σε μια σειρά, ώστε αν είναι επιχειρηματίες, να πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο μας έχετε περιγράψει πριν από λίγο. Κοιτάξτε, όλοι οι ομιλητές θα κάνουν την παρουσίασή τους, θα ξεκινήσει το event. Θα καλωσορίσει τον κόσμο ο CEO της PrimeTel, ο κύριος Ερμής Στεφάνου, και μετά θα ακολουθήσουν πολύ αξιόλογοι ομιλητές και από την Κύπρο και από το εξωτερικό, ο οποίος θα κάνει την παρουσίασή του και θα δείξει όλες αυτές τις δυνατότητες. Στο τέλος, εμείς όλοι οι άνθρωποι της PrimeTel θα βρισκόμαστε εκεί και το κοινό που θα βρίσκεται από κάτω, που θα αποτελείται από διευθυντές εταιριών, στελέχη επιχειρήσεων, ανθρώπους των ΔΣ των εταιριών, θα μπορέσουμε εμείς να τους δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και να εξηγήσουμε κάποια πράγματα περισσότερο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή επιτυχία. Και εμένα με ενδιαφέρει το δεδομένο, το τι θα προκύψει και αν υπάρχουν και έτσι στοιχεία τα οποία θα μαζέψετε και στο μέλλον, για να δούμε και πού βρίσκονται οι επιχειρήσεις όσο αφορά τα digital και αυτά τα οποία μας έχετε περιγράψει. Είμαστε εδώ για να τα παρουσιάσουμε και τα συζητήσουμε μαζί, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ ευχαρίστω, είμαστε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.